Ήρθαμε σήμερα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε από ένα από το προτέρων πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλά για 46 λεπτά. Και αυτός ήταν ο στόχος πριν από το μάτς, να μην αφήσουμε διαδρόμους στην ΑΕΚ, να μην μπορέσει να δημιουργήσει ιδιαίτερες ευκαιρίες, κάτι το οποίο έχω την εντύπωση ότι το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο. Από μία δράνεια, νομίζοντας προφανώς ότι έχει τελειώσει το ημίχρονο, ήταν κομβικό το τέρμα που πέτυχε η ΑΕΚ στο 47ο λεπτό και εκεί ήταν και το σημαντικότερο σημείο του παιχνιδιού, ότι μπήκαμε στα αποδυτήρια με αντίθετες ψυχολογίες. Θέλαμε να αλλάξουμε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να ανεβάσουμε πιο ψηλά τις γραμμές μας. Η ΑΕΚ μπόρεσε και πέτυχε ένα πάλι γρήγορο γκολ στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, στο 50 λεπτό, και εννοείται ότι εκεί κάπου τελείωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη. Έχουμε πάλι σύντομο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Οπότε και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια τα επόμενα θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε σε αυτά τα δύο μάτς και να πορευτούμε μέχρι το τέλος χρονιάς με αυτό το σκοπό, με αυτό το στόχο, κοιτώντας το επόμενο παιχνίδι, γιατί αν θα μείνουμε σε αυτό, νομίζω ότι δεν θα κάνει καλό σε κανέναν. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερα από τη δική μας ομάδα. Αυτά. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Η ΑΕΛ δεν κάνει σωστά στο 3-5-2, γιατί έχουμε δει δύο εικόνες που παρουσιάζει η ομάδα. Είτε θα είναι πολύ καλά αρκετοί με τα μπακ να ανεβαίνουν, ωστόσο δέχεται εύκολα φάσεις και στα τελευταία δύο μάτς, όπως και με τον Άρη στο προηγούμενο και στο σημερινό, για ένα μέχρι τουλάχιστον, είδαμε να μην ανεβαίνει ένα από τα δύο μπακ και να μην μπορεί όμως η ΑΕΛ, παρόλο που έχει χρηστούς χώρους, να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Τι είναι αυτό που λείπει έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά αυτό το σύστημα? Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε. Έχουμε προβεί σε μεταγραφικές κινήσεις στον επιθετικό τομέα να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια παιδιά τα οποία θεωρούμε ότι ήρθαν για να μας βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και σχηματισμό, γιατί το 3-5-2 είναι ένα σχηματισμό ο οποίος ανάλογα με το παιχνίδι το οποίο έχεις μπροστά σου, ανάλογα κάνεις και την τακτική σου. Δηλαδή, απέναντι στον Άρη και στην ΑΕΚ είναι λογικό να μην θέλεις τόσο πολύ τα ακραία σου μπακ να ανεβαίνουν, έτσι ώστε να μην βρίσκει ιδιαίτερους δρόμους ο αντίπαλος, μιας και διαθέτει και ποιότητα και ταχύτητα. Και δώσαμε ειδικά σήμερα μεγαλύτερη έμφαση στο ανασταλτικό τομέα, γιατί απέναντι στον Άρη ο Άρης δεν είχε καμία ευκαιρία, είναι αντιθέσει με εμάς που είχαμε τουλάχιστον 3 και θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ένα τέρμα σήμερα. Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί η τακτική μας ήταν προσιλωμένη στο να μην βρει η ΑΕΚ διαδρόμους, πιο πολύ να είμαστε ανασταλτικά και αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σε ένα transition κάποια επικίνδυνη κατάσταση για τον αντίπαλο, καλώς. Και νομίζω ότι το κάναμε αυτό που σας είπα για ένα ημίχρονο. Είναι ανάλογα λοιπόν το μάτς, άλλα παιχνίδια μπορεί στο 3-5-2 οι εντολές και στους δύο ακραίους, αλλά και στα δύο χαφ τα οποία παίζουν μπροστά από το αμυντικό χαφ να είναι πιο επιθετικές οι ενέργειές τους και να ρισκάρουν περισσότερο, είναι ανάλογα τον αντίπαλο και ανάλογα το τι ζητάμε από το κάθε μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.